Στο στούντιο του 94 φιλοξενούμε το Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ και εκ των ιδρυτικών του στελεχών, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο και οικονομολόγο, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, καθώς το ΕΠΑΜ αυτό το τετραήμερο έχει περιφερειακές συσκέψεις σε όλη την Κρήτη. Ρε Θυμνοχανιά, σήμερα στις 7.30 στο εργατικό κέντρο η αντίστοιχη συγκέντρωση του ΕΠΑΜ του Ηρακλείου, αύριο στο ξενοδοχείο Ήτανο στις 6 το απόγευμα στη Σιτία, την Κυριακή στο Δημαρχείο Φεστού, στη Μεσαρά, στις Μοίρες, στις 7.30. Καλημέρα κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας, με λιγάκι πρόβλημα φαρυγγίτιδας. Ναι, φαρυγγίτιδα. Γιατί φωνάζετε? Όχι, ήταν μια πολύ εξαιρετική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, αλλά δυστυχώς ο χώρος δεν εξαιριζόταν, με αποτέλεσμα όταν είναι φύσκα ο κόσμος 4 ώρες εκδήλωση, ο ομιλητής την πατάει. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, γιατί αυτές οι περιφερειακές, θέλω να ξεκινήσουμε με το ΕΠΑΜ, γιατί αυτές οι περιφερειακές συσκέψεις? Μήπως εσείς εκτιμάτε ότι έρχονται εκλογές? Όχι, εμείς θα θέλαμε να έρθουν εκλογές. Δηλαδή, εμείς είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον. Να μας τρελάνετε, θα θέλατε εδώ. Όλοι λένε να αποφύγουμε τις εκλογές, να ενωπεί η λαϊκή εντολή. Δεν υπάρχει καμιά ενωπή λαϊκή εντολή. Η κυβέρνηση υπερεύει τη λαϊκή εντολή. Αυτό λέτε? Βέβαια. Δεν έχει πλέον λαϊκή εντολή. Βαδίζει σε μια συμφωνία κόλαφο για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, στα πλαίσια των μνημονίων και της λογικής αυτής. Άρα δεν έχει λαϊκή εντολή. Με αυτή την έννοια, εμείς απαιτούμε εκλογές εδώ και τώρα. Λέω για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Καζάκης ταλαιπωρείται από μια φαρυγγίτιδα και γι' αυτό δεν τον ακούτε καλά, γιατί έπεσε αμέσως μήνυμα. Παναγία μου, την αυτή τα Ριτζιάννα. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, λοιπόν, εσείς λέτε ότι μπαίνουμε σε μια έντονη κινητικότητα πέρα από τις δράσεις που έχουμε, διότι προβλέπουμε ότι έρχεται συμφωνία. Ναι, αλλά εγώ ακούω τους ανταποκριτές όλους χθες το βράδυ να λένε ότι ο κύριος Τόμψεν έκανε τη μούρη κοιμά της κυρίας Λαγκάρτ γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο τον πρωθυπουργό. Να μπουν επιτέλους στα υπουργεία που δεν τους αφήνει αυτή η κυβέρνηση να μπουν. Να τα ελέγξουν. Λοιπόν. Δεν είναι έτσι? Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι τα έχουν βρει? Αυτό γράφουν καταρχήν ο ξένος τύπος. Το γράφει ο ξένος τύπος συνέχεια, ότι υπάρχει συμφωνία στο τραπέζι. Δεύτερο, δημοσιοποιήθηκε πριν λίγες μέρες το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του 2015. Εάν εσείς βρείτε καμία διαφορά από τον Κίκα Χαρδούβελη και τα μεσοπρόθεσμα πρόγραμμα του 2014 ή του 2013, παρακαλώ να μου τις πείτε, γιατί εγώ δεν διαπίστωσα καμία διαφορά. Το τρίτο βασικό είναι ότι το μόνο που δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή, μάλλον που προετοιμάζεται και που θα είναι καινοτόμο στις διαπραγματεύσεις, είναι ενδεχόμενος στραγγαλισμός της χώρας προς το τέλος Μαΐου. Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Για να τρομάξει ο κόσμος. Ο κόσμος 4 μήνες, κύριε Καζάκη μου, θα σας πει κάποιος, είναι μες στην αβεβαιότητα. Βεβαίως. Τη μία έχουμε κόκκινες γραμμές, την άλλη έχουμε πιο κόκκινες γραμμές, μετά έρχεται η συμφωνία, όχι την άλλη εβδομάδα η συμφωνία. Ο κόσμος πορεύεται 4 μήνες σε αβεβαιότητα. Σωστό. Αλλά για φανταστείτε να μην μπορεί να πληρωθεί για 2-3 μέρες η σύνταξη του. Τεχνητά. Τεχνητά, απόλυτα τεχνητά. Τεχνητά. Γιατί να το ξεκαθαρίσω, τεχνητά. Όχι ότι έχουν χρήματα και δεν δίνουν. Αλλά. Έχουν φάει τα λεφτά στα δανεικά, πληρώνοντας τους δανειστές και δεν έχει μείνει τσερτέζι μου. Αυτό που έγινε με το Δέλτα Νιτάφ, ναι, και που βεβαίως δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το εμφανίζουν, πώς να το πούμε, παπαρούνες για γρίους. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ απλό. Το Δέλτα Νιτάφ άνοιξε το expedient mechanism, υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός στο Δέλτα Νιτάφ, όταν η χώρα που τελεί υπό έλεγχο, standby agreement, arrangement, δεν μπορεί να τα αποκριθεί, ανοίγει κάνουλα για να τις δώσουν επιπλέον να μπορεί να διευθετήσει. Έτσι έδωσε το Δέλτα Νιτάφ λεφτά. Το Δέλτα Νιτάφ έδωσε λεφτά. Δεν τα βρήκανε να βρίσκονται κάπου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτά προστέθηκαν στο χρέος. Παρακαλώ. Και αυτά τα συγκεκριμένα είναι με διπλάσιο επιτόκιο από το κανονικό που δίνει το Δέλτα Νιτάφ. Είναι όπως ο ELA, να το πούμε έτσι, που έχει ο κύριος Ντράγκη για τις τράπεζες. Λοιπόν, όταν φτάσεις σε δύο σημείο, έχεις δύο επιλογές. Ή προστατεύεις το λαό και τη χώρα σου, αρνούμενος να πληρώσεις βέβαια το χρέος, ή πηγαίνοντας με τους δανειστές, τσακίζεις τη χώρα και το λαό σου. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι στην ουσία υπάρχει συμφωνία η οποία θα έρθει λαού-λαού, διότι η εντύπωση που υπάρχει
Και θέλω να μας πείτε ποια είναι η πολιτική εκτίμηση του ΕΠΑΜ και εσάς. Η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει συμφωνία, αλλά έχουμε κολλήσει σε 4 θερμά σημεία, στα οποία εμείς δεν κάνουμε πίσω, οι άλλοι δεν τα συζητάνε, και ως εκ τούτου η συμφωνία όσο κοντινή μοιάζει, τόσο μακρινή. Και τέλος πάντων, κύριε Καζάκη, αν υπήρχε συμφωνία, δεν την είχαν κλείσει να τελειώνει η ιστορία? Όχι, γιατί αυτή έχει κλείσει το παρασκήνιο. Δεν έχει κλείσει ανοιχτά, διότι όπως είπε ο κύριος Σόιμπλε, και το είπα ανοιχτά, και νομίζω ότι έχει απόλυτα δίκιο, δηλαδή είναι ειλικρινής για το συμφέρον που υπηρετεί, η ελληνική κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος των επιλογών της. Εκείνη η όλη ιστορία. Πώς η ελληνική κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα Καμένου, η συγκυβέρνηση δηλαδή, να αναλάβει το πολιτικό κόστος της ολοσχερούς υποχώρησης απέναντι στις πίεσεις των δανειστών. Αυτό ζητάνε οι δανειστές. Όλα τα υπόλοιπα, εργασιακά, μισθοί, συντάξεις, τα έχουν αποδεχτεί όλα. Απόδειξη, το μεσοπρόθεσμο που σας είπα προηγουμένως για το 2015. Τα έχει όλα μέσα. Δείτε το. Απελευθέρωση αγορών, απολύσεις, μειώσεις, επαναπροσδιορισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή ξεχάστε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στο βαθμό που υπήρχαν βεβαίως, γιατί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον ιδιωτικό τομέα δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, όλα περιλαμβάνονται, όλα είναι, πώς θα το πούμε, υποσυμφωνία. Το ζήτημα είναι πώς το πλασάρουμε στον κόσμο. Αυτό είναι που τους απασχολεί. Και μέχρι τώρα παίζονταν ένα παιχνιδάκι, πώς να το πούμε, προσπαθώντας να εξισορροπήσουν με δύο επιλογές κυβέρνησης. Από τη μία, να φτιάξουμε κομματικό στρατό, να μειώσουμε το πολιτικό πλήγμα που θα δεχτεί η κυβερνώση από παράταξη, και το κάνουν με τα νομοσχέδια της ΕΡΤ, που μόνο ΕΡΤ δεν είναι, της τροπολογίας για προσλήψεις, που μόνο προσλήψεις δεν είναι, όλο αυτό το πράγμα προκειμένου να φτιάξουν κομματικό στρατό. Οι προσλήψεις, τα ρουσφέτια είναι απίστευτα αυτή τη στιγμή που γίνεται. Η διοίκηση πνέει τα λίσθια ακριβώς στη λογική αυτή. Αλλά βεβαίως η κυβέρνηση έτσι αλλιώς έχει αναθέσει στον αυτόματο πιλότο της ομάδας Ράιχενμπαχ να διοικεί τη χώρα. Οπότε δεν την ενδιαφέρει. Γι' αυτό και βλέπουμε τους υπουργούς περί άλλου την βάζουν. Ταξιδάκια στο εξωτερικό, ομιλίες από το Economist μέχρι το Brookings, συναντήσεις από εδώ και από εκεί. Στο Υπουργείο ποιος διοικεί? Η ομάδα Ράιχενμπαχ. Αυτοί δεν έχουν φύγει. Είναι πολύ σκληρά αυτά που λέτε, αλλά θα σας πω ότι χθες το βράδυ έγινε το έλα να δεις την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βγήκαν, από ό,τι πληροφορούμαστε τουλάχιστον, στα κάγκελα και είπαν ότι η συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου είναι μια λάθος συμφωνία. Τέρμα μέχρι εδώ. Δεν σπάνε κόκκινες γραμμές. Ναι. Χίλιες φορές να πάμε στη ρήξη. Σας λέω και τον αντίλογο. Πώς θεωρείτε εσείς ότι τα έχει κλείσει η κυβέρνηση, τα έχει βρει? Δηλαδή αποκλείεται παρά το κλίμα τελικώς? Και πάντως, κύριε Καζάκη, ίσα και όμοια θα σας πει κάποιος, δηλαδή δεν βρήκατε καμία διαφορά από την προηγούμενη κυβέρνηση? Προσωπικά, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν κρίνω με ζήτημα προθέσεων ή ιδεολογικών ταυτοτήτων. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα διαφέρει. Αυτό ρωτάω. Έχουμε καμία διαφορά στο αποτέλεσμα? Να σας το πω διαφορετικά. Μέσα σε ολόκληρο το 2014, η Σαμαροβενιζέλη, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δώσαν 35 δισεκατομμύρια ομολογιακά δάνεια στις τράπεζες. Η κυβέρνηση στο πρώτο τετράμινο έδισε με δική της εγγύηση, του Έλληνα φορολογούμενο εγγύηση, 43,8 δισεκατομμύρια ομολογιακά δάνεια στις τράπεζες. Επέτρεψε δηλαδή, με εγγύηση του δημοσίου, οι τράπεζες να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια 43,8. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, έστω και προσωρινά, αρνείται. Και οι πληστηριασμοί, το ξέρετε πολύ καλά σαν δημοσιογράφους, εκτός αν είσαστε Βενιζέλος, έτσι. Λοιπόν, οι πληστηριασμοί και πρώτης κατοικίας γίνεται χάμος αυτή τη στιγμή στα ελληνοδικεία. Και τα κυκλώματα ανθούν. Δεν προστατεύεται κανένας δανειολήπτης. Του έχουν αλλάξει τα φώτα του κοσμάκι. Τρίτο, έχουν εκτιναχθεί τα χρέη προς την εφορία. Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και φυσικά, εάν χρωστάς 5 και 10 εκατομμύρια, 5 και 10 εκατομμύρια, κυρίως από τον έμφυα και από όλο. Μα εδώ φτάσαν στο σημείο. Να πάει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου να ψηφίσει ενάντια στο ΕΙΤΔΕ, γιατί στο τμήμα του Αρείου Πάγου το έχουν βγάλει παράνομο. Πήγε στην ολομέλεια, και το ξέρω γιατί δικηγόρος, ένας δικηγόρος που εκκινήσει, ο βασικός δικηγόρος που εκκινήσει αυτή την ιστορία, είναι μέλος του ΕΠΑΜ, μέλος της νομικής αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ. Και εμφανίζεται, παρακαλώ, παραστάτης του δημοσίου
και ζητάει αναβολή. Με ποιο σκεπτικό? Γιατί η κυβέρνηση είναι καινούργια και δεν έχει προλάβει να βρει να τα ψάξει τα πράγματα. Μα μαζί τη φωνάζαμε για να καταργηθεί. Το ετηδέ, το χαράτσι. Ο λόγος είναι να πιστοποιηθεί στην εφορία και να ζητηθεί από την εφορία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να πω εγώ ότι έχουμε αλλαγή κατάστασης? Επειδή υπάρχει προσδοκία, και κυρίως αυτή μια προσδοκία η οποία καλλιεργείται από το σύστημα μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να μην έχει καταλήξει στη συμφωνία η κυβέρνηση εξαιτίας και των αντιδράσεων στο εσωτερικό της και τελικά να εκπλήξει τους πάντες? Είναι το πρώτο ερώτημα αυτό. Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί σας βλέπω κατηγορηματικό. Ναι, ότι... αυτό θα μπορούσα κάλλιστα να το υποθέσω και να δεχτώ πριν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Από τη στιγμή που υπήρξαν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, η μία πώς θα δώσουμε 30 εκατομμύρια στο Σάλα και να μην λειτουργήσει το εργοστάσιο Ζάχαρης υπό τον έλεγχο των εργαζομένων, υπό κοινωνικό έλεγχο και κρατική υποστήριξη. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, το πώς θα χαρίσουμε 30 εκατομμύρια στο Σάλα. Αυτή ήταν η όλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη βιομηχανία Ζάχαρης. Και θα δείτε ότι δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Εδώ θα είμαστε. Το δεύτερο, πράξη νομοθετικού, ακόμη χειρότερη, η οποία λέει τι? Αρπάζω τα δομημικά διαθέσιμα παρά και ενάντια στο Σύνταγμα, τους νόμους του κράτους και τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Κλοπή, καθαρή, σε βαθμό κακουργήματος. Οποιοδήποτε ασχολείται με τα νομικά το ξέρει αυτό το πράγμα. Όταν έχει. Ναι, αλλά σου λέει η κυβέρνηση ότι είναι έκτακτη κατάσταση. Ποια έκτακτη κατάσταση? Δεν έχει. Τα ταμεία είναι μείον. Όχι, μισό λεπτό. Σου λέει. Τι να κάνω. Μισό λεπτό. Η έκτακτη κατάσταση αφορά τις βασικές προτεραιότητες που έχει μια κυβέρνηση. Να πληρώσει τις δόσεις. Α, μισό λεπτό εδώ. Πού το Σύνταγμα λέει ότι πάνω από τις συντάξεις και τις αμοιβές των εργαζομένων είναι οι δόσεις του χρέους? Για δείξτε μου μια παράγραφο. Κύριε Καζάκη, θα σας πει κάποιος όμως ότι η κυβέρνηση αυτή βγήκε με μια σαφή εντολή. Ναι. Να διαπραγματευτεί όσο πιο σκληρά, να βγει από το μνημόνιο και από την πολιτική λιτότητα μεν, να μην κάνει ρήξη όμως δε. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας δεν είπε θα κάνω ρήξη προεκλογικά. Όχι. Δεν το πει αυτό. Όχι. Έλεγαν και έλεγαν συστηματικά όχι ευρώ με πάση θυσία. Εκτός και αν αυτό που εννοούσαν είναι αυτό που έλεγε ο Θοδωράκης. Ευρώ πάση θυσία. Και το όχι απλά το λέγανε. Μισό λεπτό. Αυτό λέγανε. Εγώ θα καταλάβαινα. Ναι. Θα καταλάβαινα μια κυβέρνηση η οποία τα βρίσκει μπαστούνια δύσκολα. Έχει χαράξει ένα δρόμο προεκλογικά και βλέπει ότι δεν μπορεί να περπατήσει αυτό απέναντι στους δανειστές. Και τότε οφείλει να, για να είναι έντιμη, οφείλει να γυρίσει πίσω στο λαό και να πει μάκες, κοιτάξτε να είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Βεβαίως είπαμε ότι εντός του ευρώ προσπαθούμε να κάνουμε 5 πράγματα. Ούτε ένα δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Πάτε απόφαση τι πρέπει να κάνουμε. Τα σπάμε τα πλαίσια ή παραμένουμε στα πλαίσια και ο Θεός βοηθός. Άρα λέτε προσφυγή στην λαϊκή τιμή. Και αν τους πέφτει βαρύ σαν ζήτημα της κάλπης, γιατί εγώ θα περίμενα, βεβαίως, εντάξει, αυτό ήταν μια ακόμη αυταπάτη που είχαμε, γιατί υποτίθεται ότι είναι αριστερά αυτή. Τέλος πάντων, τι σημαίνει αριστερά σήμερα και τι σημαίνει δεξιά, είναι μια μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση. Λοιπόν, θα περίμενα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχει κάνει είναι την απλή αναλογική. Ακριβώς για να μπορεί να προσφύγει εύκολα στον κόσμο. Άρα εσείς υπενίσθεστε ότι, όχι υπενίσθεστε, το λέτε ευθέως, ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει τη συμφωνία, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα εμφανίσει τη συμφωνία, δεν κυβερνά, λέτε, στα Υπουργεία δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν πτήσεις, αυτό το ανακεφαλαιώνω, ομιλίες, συνεντεύξεις, συνέδρια, αλλά πάντως δεν κυβερνά στα Υπουργεία. Κοιτάξτε να δείτε, να ρωτήστε από τις ομοσπονδίες που πηγαίνουν με τον κύριο Κουρουμπλή με παιδιά με ειδικά προβλήματα ή στον χώρο του αυτισμού, ή εργαζόμενοι με συλλογικότητες που πηγαίνουν και βρίσκουν τους κυβέρνη. Όλοι εισπράττουν την ίδια απάντηση. Αφήστε να δούμε τι θα πούνε οι δανειστές. Πείτε μου, κύριε Καζάκη, άρα εσείς προβλέπετε ότι θα έχουμε συμφωνία? Και επώδυνη συμφωνία, από ό,τι λέτε. Άλλωστε μας το είπε μέσος, μας προετοίμασε ο κύριος Τσίπρας. Από την εποχή του κύριου Χατζηνικολάου, δηλαδή από τότε που έγινε η συνέδριση με τον κύριο Χατζηνικολάου. Με παιδιάστικες δικαιολογίες, παιδιάστικες, να με συγχωρήσετε, δεν έχω ξανακούσει πρωθυπουργό
να χρησιμοποιεί τέτοιες δικαιολογίες. Δεν το πήραμε γραπτά, το πήραμε προφορικά. Οι διπλωμάτες μας ξεγέλασαν. Ήμασταν ανέτοιμοι. Τι ανέτοιμοι? Αυτοί μας λέγανε στις προγραμματικές ότι έχουν έτοιμες προτάσεις και θέλουν να είμαι σε εφαρμογή. Λοιπόν, δεν υπήρχε ούτε καν ίχνος. Και ο κόσμος πιστεύετε ότι αυτόν τον υπερπληθωρισμό, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, των προτάσεων και των υποσχέσεων προεκλογικά, τον είχε αφομοιώσει πλήρως και τα περίμενε όλα? Όχι. Προφανώς σου λέγε, λένε 10, θα πάνε για τα 5, ας σωστό. Κάνουν και τα 2. Ας προστατεύσουν τουλάχιστον το μισθό. Λοιπόν, τα συζητάμε τα άλλα. Και καλά είμαστε. Θέλω να πω δηλαδή, για να πατάμε και σε μια πραγματικότητα. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Άρα, ναι. Εδώ όμως πάμε το κακό στο χειρότερο. Έχουμε επιδεινωθεί. Αυτό λέτε εσείς δηλαδή, ότι είναι χειρότερη η κατάσταση πια? Βεβαίως, είναι χειρότερη η κατάσταση. Είναι χειρότερη η κατάσταση, είναι η δυναμική της κρίσης τέτοιας και των επιβαλλόμενων μέτρων. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη, έχει εξαναγκαστεί να εφαρμόσει την πολιτική Χαρδούβελη. Την πολιτική δηλαδή του προϋπολογισμού που ψήφισε ο Χαρδούβελης. Σαμαράς Χαρδούβελη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Λοιπόν, οπότε είναι λογικό να βυθίζεται η οικονομία. Πείτε μου κάτι, γιατί ο χρόνος αρχίζει και ζορίζει. Το Δέλτα Νι Ταφ φεύγει. Από ό,τι φαίνεται. Χθες είχαμε τον κύριο Ρουμελιώτη εδώ, ο οποίος ήταν χρόνια στο Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο, και είπε ότι παιδιά, είτε μείνει, είτε φύγει, δεν πρόκειται να δώσει ούτε σεντ πια. Έχει κλειδώσει αυτό, πέρα από αυτά που οφείλει τα 7 δις, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Τα υπόλοιπα. Ναι. Οπότε νομίζω λέει ότι και η Ευρωζώνη και η Ελλάδα ξέρουν ότι το δούνε του, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Ναι, λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το Δέλτα Νι Ταφ. Το Δέλτα Νι Ταφ έχει παρανομήσει κατάφορα στην περίπτωση της Ελλάδος. Έχει παραβιάσει το κατσατικό του. Έχει απανωτές παρανομίες. Κάνει και έρευνα το Δέλτα Νι Ταφ εσωτερική πια. Μπράβο, έτσι. Έχουν κινήσει χώρες τη διαδικασία αυτή. Και οι Αμερικανοί είναι σε δύσκολη θέση, γιατί υποστήριξαν τους Γερμανούς στην ιστορία αυτή της Ελλάδας, και είναι σε δύσκολη θέση, καθότι έχουν και τις αντιθέσεις τους με τους Γερμανούς πλέον, οι οποίες διωγγώνονται. Οι Γερμανοί δεν γουστάρουν πλέον τον αμερικανικό δάχτυλο στο γήπεδο που λέγεται Ελλάδα. Υπάρχει στροφή, γερμανική στροφή της κυβέρνησης ή της ομάδας Τσίπρα. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο η Μαντάμ Μέρκελ να αποφασίζει για τις καθαρίστριες. Το είπε στις καθαρίστριες του Μαξίμου. Μου έκανε εντύπωση. Βέβαια τα χαζοχαρούμενα γελάκια του καθαριστριών δεν το κατάλαβα. Όταν τους είπε, ας πούμε, μέχρι και η κυρία Μέρκελ κατάλαβε το πόσο δύσκολα περνάτε. Δηλαδή στις 5 ώρες έλεγε να τις πάρω και αυτές. Και έλεγε η Μαντάμ, πάρτες μωρέ. Τι είναι ο κάφρας, τι είναι το ζουμί τους. Σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ εγώ να νιώθω Έλληνας ή εθνικά υπερήφανος. Με προσβάλλει. Είστε πολύ σκληρός στην κυβέρνηση και θα σας πει κάποιος. Έχει 4 μήνες. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε εμείς 7 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω, η αίσθησή σας είναι δηλαδή και επαναφέρετε στο τραπέζι στον ελληνικό λαό το ερώτημα αν θέλεις να συνεχίσεις σε αυτή την πορεία με τις όποιες προσπάθειες κάνει και αυτή η κυβέρνηση η προηγούμενη. Και η προηγούμενη όπως λέτε ή εκτός πλαισίου. Ακριβώς αυτό το δίλημα πλέον. Αυτό είναι πιστεύετε. Είναι ξεκάθαρα. Ή θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Ή πάμε για θάνατο με τον α ή με τον β τρόπο ή παλεύουμε για τη ζωή. Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά με σχέδιο. Είναι δεδομένο το που θα καταλήξει. Δεν το αρνούνται ακόμη και οι χειρότεροι εχθροί. Απλά σου λένε στην αρχή ότι θα είναι δύσκολα. Και βεβαίως το μαύρο μέτωπο που το παρουσιάζει αυτό το δύσκολο θα είναι καταστροφικό. Είναι ακριβώς η ίδια λογική του δεσμοφύλακα απέναντι σε αυτόν που έχει στον Μπουντρούμι. Που του λέει, εγώ σε έχω 10 χρόνια μέσα στον Μπουντρούμι τώρα και αν βγεις έξω κινδυνεύεις από ηλίαση, αν αποκτήσεις την ελευθερία σου, από ηλίαση και πιθανά κοιλίδες από τον ήλιο στο δέρμα σου. Γιατί 10 χρόνια στον Μπουντρούμι έχεις χάσει την επαφή με τον ελεύθερο αέρα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τον τόπο αυτό τον θέλουμε δικό μας. Και τι κοινωνία θέλουμε σε αυτόν τον τόπο. Χθες ο επίτιμος αντιπρόεδρος της τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Γεννηματάς, είπε εδώ από αυτή τη συχνότητα, εσείς το λέτε με άλλη οπτική, αλλά σχεδόν συγκλίνει, είπε το εξής, ότι πιστεύω πια ότι οι Έλληνες πρέπει να επανακαθορίσουν τις τάσεις. Δηλαδή, να ερωτηθούν ανοιχτά και να πούν ναι, συνεχίζουμε στην πορεία της Ευρωζώνης, στο ευρώ, με τις δυσκολίες που πάντως θα έχει η λιτότητα, ή όχι,
επιλέγουμε εκτός πλαισίου, που επίσης θα έχει δυσκολίες, ρίσκα και αμφιβολία αν θα μας βγει. Αλλά το ζήτημα, λέει, πρέπει να τεθεί. Αυτό λέτε κι εσείς. Αυτό λέμε. Με μια διαφορά όμως. Εμείς ξέρουμε ότι με βάση την επιστήμη και τη διεθνή εμπειρία δεν υπάρχει τρόπος να αποτύχει η πορεία εναλλακτική με εξαίρεση μία. Να αναλάβει το ίδιο πολιτικό προσωπικό. Αν έχουμε το ίδιο πολιτικό προσωπικό, ξεχάστε το, αντίο σας, να πάρουμε μια βάρκα, να φύγουμε, να πάμε κατά Λιβύη, η μεριά θα είναι πιο ήσυχα. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να χαθεί αυτός ο τόπος είναι να μείνουμε μέσα στην Ευρώπη. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δείτε τις εξελίξεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Με στρατιωτικά μέσα δημιουργούν πρόβλημα τεράστιο λάθρομετανάστευσης, όπως γίνεται, όπως τουλάχιστον το ορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χθες έβλεπα την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλεγε ότι την επόμενη δεκαετία θα έχουμε τρομακτικά κενά σαν Ευρώπη εργατικού δυναμικού, να διευκολύνουμε να έρθουν μετανάστες. Γιατί υπάρχουν κενά? Γιατί πεθαίνει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Γιατί πεθαίνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί? Γιατί τους τσάκισαν τα κοινωνικά κράτη, γιατί ζουν εδώ και μια 20ετία από το Μάστερτ και μετά σε συνεχή λιτότητα, τσακίζεται η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια. Και εφόσον πεθαίνει λοιπόν, ας φέρουμε ό,τι ανθρώπινο ερείπιο υπάρχει από τον πλανήτη, από τις χώρες που οι ίδιοι Ευρωπαίοι απεικιοκράτες μαζί με τους Αμερικανούς έχουν καταστρέψει, και να τους φέρουν μέσα καραβιές. Και μάλιστα με στρατιωτικούς όρους. Αυτή τη στιγμή ο ΟΗΕ, η ύπατη αρμοστία, είναι στα κάγκελα για την πολιτική του μεταναστευτική του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά κύριε Καζάκη, επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω να σας ρωτήσω, αν θέλετε, να στυβγώ και με κόκκινο. Ωραία. Εσείς λέτε λοιπόν, κύριε Καζάκη, ότι εμείς θέλουμε να μπει στη βάσανα του ελληνικού λαού και να πάρει μια απόφαση. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Αλλά να την πάρει την απόφαση. Εάν υποθέσουμε ότι πάμε σε μετοπική ρήξη που ζητάτε εσείς, δεν θα έπρεπε πρώτα να προετοιμαστούμε? Θέλω να πω δηλαδή, εάν το ζητάτε αυτό να γίνει μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα, 1,5 μήνα, θα είναι τουφεκές στον αέρα, σας πει κάποιος. Χωρίς προετοιμασία θα πας να κάνεις μετοπική. Λοιπόν. Πρώτον, το ΕΠΑΜ έχει κάνει δηλαδή προετοιμασία. Δηλαδή, μήπως μας ζητάτε να πάσουμε στον κρεμό? Μισό λεπτό. Έχουμε πιο γρήγορα. Έχουμε κάνει προετοιμασία. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει από το 2012. Ένα team διπλωματών και άλλων στελεχών του ΕΠΑΜ έχει κάνει ήδη γύρω σε 17 χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μια ρηματική διακοίνωση που περιλαμβάνει διαγραφή χρέους, τους λόγους και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Συνεχίζεται αυτή η δουλειά. Αυτό που διαπιστώσαμε, ότι με εξαίρεση ένα κράτος που δεν έχει νόημα να το πούμε ποιο είναι, μέλος της Ευρωζώνης, όλα τα άλλα είναι θετικά προς τη ρηματική διακοίνωση. Έχετε δίκιο. Και οι συζητήσεις γίνονται σε επίπεδο ανώτερης διπλωματίας. Εμείς δεν είμαστε της πλάκας να πηγαίνουμε να τυχοκολούμε απ' έξω χαρτάκια. Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά το πώς δουλεύει το παγκόσμιο σύστημα, είναι αυτό που είπε ο κύριος Σέφορα όταν το ήρθε στην παρθενική συνάντηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που λέει το εξαπλό, αυτό που λέμε και χρόνια εμείς, αποφασίστε τι είστε. Αν είστε κυρίαρχο κράτος, ελάτε διαμέσου του ΟΗΕ, κηρύξτε παράνομο το χρέος, διαγράψτε το με βάση το διεθνές δίκαιο. Αν είστε απικία, δεν το είπε ο άνθρωπος, γιατί δεν θα μπορούσε να το πει σαν διπλωμάτης, αλλά αυτό εννοούσε, αν είστε απικία, ξεχάστε το, αντίο σας. Πηγαίνετε στο καλό, μην μας απασχολείτε. Αυτή τη στιγμή η έρευνα που έχει κάνει το ΕΠΑΜ, οι διπλωμάτες του, τα στελέχη του, σε πάνω από 46 χώρες, διαμορφώνει μία εικόνα απίστευτης διεθνούς συμπαράστασης σε μία χώρα δοκιμαζόμενη σαν την Ελλάδα, που αποκτά ξαφνικά λόγο, δικαίωμα, κυριαρχία και φυσικά διαγράφει το χρέος. Άρα λοιπόν δεν είμαστε απροετοιμάστοι. Σχέδιο υπάρχει, δοκιμάζεται, συμπληρώνεται, αναπτύσσεται. Και εμείς, εν αντιθέσει με την τωρινή κυβέρνηση, δεν μιλάμε στον αέρα. Δεν συνθηματολογήσαμε ποτέ. Μιλάγαμε πάντα με νούμερα, με τρόπο που πρέπει να γίνει, με τις κινητοποίησεις φυσικά του λαού, που είναι πολύ θεμελιώδης. Και όταν λέμε κινητοποίηση, δεν μιλάμε να βγούμε στους δρόμους γενικά και αόριστα. Μιλάμε να πάρουμε στα χέρια μας τη δουλειά μας, τον τρόπο που πρέπει να δουλέψουμε για να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Και μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Και στο κάτω γραφείς, και με αυτό να το τελειώσω. Εάν λέμε ανοησίες, γιατί δεν έρχονται να αναμετρηθούν μαζί μας?
με επιχειρηματολογία, δεν λέω τίποτα τρομερό, να μας πούνε ρε παιδί μου που κολλάμε. Γιατί μου λέγανε το 2010 ας πούμε ότι αυτά τα λέω μόνο εγώ. Τώρα που τα λέει η Διεθνής, ο Διεθνής Οργάνωση για Ανθρώπινα Δικαιώματα, η παλιότερη, το 1921, το λέει ο ΟΗΕ, ήρθε ο επιτετραμένος του και τα είπε εδώ. Το λένε οι γενικές συνελεύσεις. Και 144 χώρες στον κόσμο, η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα μπορούσε να είναι η πραγματική συμμαχία για την Ελλάδα και στήριγμα για την Ελλάδα, όπου το κάνει η Ισλανδία μέχρι τέλος, όπου βλέπουμε την Αργεντινή με όλα τα προβλήματά της να έχει κηρυχθεί εδώ και ένα χρόνο default, πτώχευση, και να πάει και να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς πρέπει να είμαστε τα χάπατα. Επειδή μας θέλουν έτσι οι όποιοι Γερμανοί ή τέλος πάντων τα συμφέροντα αυτά που εκπροσωπούν οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι.